Λοιπόν, φίλε και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε θεματάρα. Έχουμε βλογκάρα. Το ήξερα πως θα είχαμε κάτι τέτοιο όταν έλαβα κάποια μηνύματα στο Messenger της σελίδας μου από έναν χρήστη του διαδικτύου ο οποίος παρακολουθεί και τα βίντεό μας α, όπου μου έγραψε ξεκάθαρα, να το βρω να σας διαβάσω ότι μου έγραψε, μου έγραψε ξεκάθαρα ότι θεωρεί πως η σκοπιά που έχω για τις ερωτικές σχέσεις και τα πράγματα τα οποία παρουσιάζω στο κανάλι τα παρουσιάζω από μια γυναικοκεντρική σκοπιά. Ένα λεπτό να βρούμε και το μήνυμά του γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα εδώ πέρα. Θα σας διαβάσω ακριβώς τη συνομιλία και του ζήτησα μετά και μου έστειλε email το οποίο θα σου διαβάσω τώρα. Λοιπόν, στο Messenger μου γράφει. Καλησπέρα Θέκλα. Σε παρακολουθώ πολύ καιρό. Δεν συμφωνώ με όσα λες, καθότι πιστεύω ότι έχεις γυναικοκεντρική προδιάθεση σε όλα τα θέματα. Και πάνω απ' όλα δεν πιστεύεις την αντικειμενική ομορφιά, αλλά παρόλα αυτά σε παρακολουθώ. Ο λόγος που σε παρακολουθώ, να μάθουμε γιατί μας παρακολουθάς, είναι γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς το αντρικό φύλλο έχει αποτύχει πλήρω όσον αφορά, όσον αφορά να γράψεις, τη συζήτηση του θέματος dating, και της δυναμικής σχέσεων. Με απλά λόγια, δεν υπάρχει κανένας άντρα με κανάλι παρόμοιο με το δικό σου, οπότε έχεις το μονοπόλιο, άρα συγχαρητήρια και μπράβο που έχεις καταφέρει να δεωθείς. Ειλικρινά συγχαρητήρια και θαυμαστικά. Δεν γνωρίζω τον λόγο που δεν υπάρχει ο αντρικό αντίλογο στα βίντεό σου. Γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι ποτέ δεν άκουσα μια αντρική θέση. Εγώ από όσο ακούω, από ό,τι ακούω, υπάρχουν κάποια κανάλια με άντρε που μιλάνε για σχέσει. Για να είμαι ειλικρινή, δεν τα έχω παρακολουθήσει. Γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι ποτέ δεν άκουσα μια αντρική θέση. Η αλήθεια είναι ότι όσε φορέ μου στέλνει άντρα επιστολή, πάντα το κάνω βίντεο. σω θέλει να κρατήσει το κανάλι σου κυρίω εστιασμένο σε γυναικείο κοινό, το οποίο είναι κατανοητό. Εγώ δεν θέλω να κρατήσω το κανάλι μου εστιασμένο σε κανένα κοινό. Θέλω να το κρατήσω εστιασμένο σε ανθρώπου. Εάν όμω δεν βρέθηκε ποτέ ένα άνδρα απλό να καταθέσει τον αντρικό αντίλογο, εγώ προσφέρομαι ώστε να ακουστεί και η αντρική πλευρά. Εάν πιστεύει ότι ο αντρικό αντίλογο είναι κάτι ανεπιθύμητο, τότε αυτό είναι σεβαστό. σε καμία περίπτωση. Τον αντίλογο τον θέλουμε, ειδικά τον αντίλογο με επιχειρήματα και τον αντίλογο με σεβασμό προ αυτόν με τον οποίο έχει διαφωνία, που ο τρόπος με τον οποίο γράφει ο φίλος είναι καθόλου σεβαστός προς το πρόσωπό μου. Εάν όμως υπάρχει μια πιθανότητα να είναι ενδιαφέρον να ακουστεί και αντρική πλευρά, προσφέρουμε και ο θέλος. Εάν έχεις πολλά τέτοια μήνυματα, τότε έχω πάρει ήδη την απάντησή μου, οπότε σε ευχαριστώ που το διάβασες μέχρι το τέλος. Και απάντησα εγώ στο φίλο. Καλησπέρα. Διαφωνώ πως έχω γυναικοκεντρική προσέγγιση. Του έστειλα το link α, για το flipbook του βιβλίου μου «Και οι άνδρες έχουν ψυχή» το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα μου και του λέω αυτό το βιβλίο, το έγραψε το 2011 και είμαι η πρώτη ίσως και η μόνη γυναίκα ψυχολόγος ελληνόφωνη που μιλάει για το μισαντρισμό και εναντίον της γονικής αποξένωσης. Εσύ τι ιδιότητα έχεις το ρώτησα και πώς θα ήθελες να ακουστεί ο δικός σου αντίλογος, με ποιο τρόπο μου απάντησε δεν είμαι ψυχολόγος, δεν είμαι κοινωνιολόγος, δεν είμαι καν από θεωρητική κατεύθυνση, δεν είμαι ειδικό ούτε θα προσπιθώ ότι είμαι. Αυτό είναι τιμή σου που γράφεις ότι γράφεις ως άντρας, γράφεις ως α, α άνθρωπος που θεωρείς ότι είσαι αντιπροσωπευτικός για το φίλο σου. Θα δούμε φυσικά πως αντιπροσωπευτικός είσαι. Ενώ και ο καθένα από εμά μπορεί να ισχυριστεί ότι οι δικέ μου απόψει αντιπροσωπεύουν το φίλο μου, αλλά δεν μπορεί να μην ισχύει κιόλα αυτό αλλά έχω απίθμενη εμπειρία ως αναφορά τη δυναμική σχέσεων. Απλά όταν σε παρακολουθώ δεν άκουσα ποτέ πραγματικά να μπαίνει στην εξίσωση τι είναι σημαντικό για τους άντρε. Τι θέλουν οι άντρε ή την ιεραρχία αξιών που διέπει την πλειοψηφία των αντρών, καθότι υπάρχουν και εξαιρέσεις. Σέβομαι απόλυτα την επιστήμη σου και το βιογραφικό σου, απλώ ποτέ σου δεν ανέφερε το πραγματικό κίνητρο που διηγεί του άντρε. Εδώ, εγώ είχα αρχίσει να έχω πολύ περιέργεια να μάθω ποιο είναι αυτό το πραγματικό κίνητρο. Πραγματικά είχα μεγάλη περιέργεια να μάθω το πραγματικό κίνητρο. Δεν ξέρω αν το θεωρεί σημαντικό ή αν δεν είναι πολιτικά ορθό, αλλά ποτέ δεν ακούστηκε, εκτό εάν ανήκω στην μειοψηφία, αλλά δεν είμαι απόλυτα σίγουρο ότι δεν ανήκω στην πλειοψηφία του έγραψα όταν μου στέλνουν οι άνδρες επιστολές απαντώ και τις κάνω και βίντεο. Του στείλα τα στατιστικά από το κανάλι μας ότι, ακούστε τα στατιστικά μας, τα φύλλα, το, ε, όσον αφορά, όσον αφορά στο, στο, στην ποσόστοση φίλου που παρακολουθούν το κανάλι, είναι 12,9% άνδρες και 87,1% γυναίκες. Οι ηλικίες είναι 6,3% 18-24 ετών, 17,3% 25-34 ετών, 21,8% 35-44 ετών, 25,9% 45-54 ετών, 20,4% 65-64 ετών και 8,2% 65 ετών και άνω. Άρα έχουμε μια πολύ καλή ποσόστοση όσον αφορά στι ηλικίε. Όσον αφορά στο φύλλο που παρακολουθεί το κανάλι μα, η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκε είναι. 87% και άνδρες 13%. Άρα είναι πολύ περισσότερες οι γυναίκες. Αν θέλεις, του λέω, μπορείς να μου γράψεις μια επιστολή που να καταθέτεις τις απόψεις σου και τις αντιρρήσεις σου στα δικά μου λεγόμενα και να θέτεις και τα ερωτήματα σου, εάν έχεις. Εγώ είμαι ένα σίγουρο ότι ο φίλος αυτός δεν είχε ερωτήματα, ότι ήθελε απλώς να καταθέσει τη θέση του για να μας την κάνει γνωστή. Γιατί του λέω, μπορεί να μην έχεις ερωτήματα, να θεωρείς πως τα γνωρίζεις όλα και καλύτερα και από εμένα. Εγώ παραδέχομαι πως δεν τα γνωρίζω όλα, Συνέχεια μαθαίνω. Έγινε μου λέει, θα σου γράψω τον αντίλογο στο mail μου. Και του γράφω. Έχω όμω τεράστια επαγγελματική πείρα και στο γραφείο πάντα ήταν 50-50 γυναίκε και άντρε. Αυτό να λέγεται όταν είχα το γραφείο με φυσική παρουσία. Η μισή, η θεραπευόμενη ήταν άντρε και άλλη μισή ήταν γυναίκε. Δεν ήταν ποτέ περισσότερε οι γυναίκε θεραπευόμενε από του άντρε θεραπευόμενου. Και προφανώ του λέω: Δεν έχει διαβάσει τα βιβλία μου. Κρίνει από κάποια βίντεο, αλλά οκ. Okay. Είναι ευπρόσδεκτο και το γράφουν κεφαλαίο, ο υγιή και εμπεριστατωμένο αντίλογο πάντοτε. Και μου απαντάει ο φίλο, κρίνω από πολλά βίντεο σου και ναι, δεν έχω διαβάσει τα βιβλία σου. Και απλά μου δημιουργεί περιέργεια το γεγονό πω δεν ακούστηκε ποτέ σε κάποιο βίντεο αυτά που συζητάμε εγώ και οι φίλοι μου δεκαετίε τώρα σε δύο χώρε, καθότι μένω εξωτερικό. Μιλάω για τον λόγο που εμεί οι άντρε δουλεύουμε, σκάρουμε, γυμναζόμαστε και γυαλίζουμε το αυτοκίνητό μα. Η πλειοψηφία τουλάχιστον. Του λέω, γράψτε τα μου, θα τα δω και θα απαντήσω με βίντεο. Και μου έστειλε το email ο φίλο, το οποίο θα σα το διαβάσω τώρα. Ήμουνα σίγουρη εγώ από όλη αυτή την συζήτηση στο Messenger ότι θα έπαιρνα ένα wow email. Wow email ενώ ένα email διαφορετικό από αυτά που παίρνω συνήθω. Ένα email το οποίο θα είχε μέσα τον αντίλογο και θα τον είχε και εμπεριστατωμένο. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε το email του φίλου, ο οποίο έχει βάλει τίτλο Λογαριάζοντα χωρί τον ξενοδόχο. Εγώ έχω προσθέσει στον τίτλο την υποσημείωση Σκοπιανό άνδρα για το γάμο και τι σχέσει σήμερα. Γεια σου, Θέκλα. Χαίρετε. Σε παρακαλώ μην αποκαλύψει το όνομά μου και τη χώρα που μένω σε καμία περίπτωση. Γνωρίζω ότι πάντα προστατεύει την ταυτότητα του ατόμου, οπότε σε ευχαριστώ προκαταβολικά. Παρακαλώ. Είμαι 37 χρονών. Φανατικό εργένης, child free, και μένω στο εξωτερικό. Πρώτη φορά έχω διαβάσει το child free. Ή αν το έχω διαβάσει, αν το έχω διαβάσει πρόσφατα. Εγώ συνήθω λέω το religious free για τον εαυτό μου. Λέω είμαι religious free, είμαι ελεύθερη από θρησκείες child free. Είναι ελεύθερο από παιδιά. Mm. Ενδιαφέρον. Ε, προφανώς Προφανώ από επιλογή. Μπράβο. Ενδιαφέρον. Σε παρακολουθώ πολύ καιρό στο YouTube. Λόγω του ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα παρόμοιο κανάλι με αληθινές ιστορίες όπως το δικό σου. Πραγματικά δεν ξέρω αν υπάρχει, όχι, γιατί δεν έχω χρόνο να παρακολουθήσω άλλα κανάλια και επίσης δεν θέλω να παρακολουθώ για να μην αντιγράφω, γιατί αν παρακολουθούμε άλλα κανάλια, ασυνέστητα και υποσυνείδητα, χωρί να το κάνουμε δεν μπορεί να αντιγράφουμε και όλα αυτά που λένε και δεν θέλω να αντιγράφω. Με εξητάρουν ιστορίε στο κανάλι σου, στι οποίε οι άνθρωποι βρίσκονται σε αδιέξοδα ή φαύλου κύκλου. Mm. Σε εξητάρει το να δεκού ιστορίε που οι άνθρωποι βρίσκονται σε αδιέξοδα ή φαύλου κύκλου, σ' αρέσει. Mm. Μπορεί να το βρίσκει ενδιαφέρον εννοεί. Με συναρπάζει όταν κάποιο βρίσκεται σε αδιέξοδο και δίνεται από του άλλου η συμβουλή τη υπομονή. Πότε έχω δώσει εγώ τη συμβουλή τη υπομονή, απορώ. Και εξίσου τα Εγώ είμαι εναντίον τη υπομονή. Θεωρώ ότι η υπομονή δεν είναι καλό πράγμα. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε proactive, να, είμαστε, να, να δρούμε προηγουμένω, ώστε να μην χρειαστεί να υπομένουμε πράγματα που δεν είναι καλά για μα. Τη θεωρώ κακόβουλη συμβουλή. Καθότι για μένα υπομονή σημαίνει θάνατο. Εγώ γενικώ την υπομονή δεν την θεωρώ καλή ιδέα. Τι σημαίνει υπομένο, σημαίνει μένω υπό, μένω από κάτω, μένω πιεσμένο, μένω καταπιεσμένο. Ποτέ δεν έχω δώσει άποψη για υπομονή, συμβουλή για υπομονή. Μπορεί να λέω, είναι καλή ιδέα να αναπλαισιώσει τη συνθήκη που βιώνει, ούτω ώστε να μην τη βιώνει και να είσαι εσύ από κάτω και να μένει εσύ από κάτω είναι καλή ιδέα να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς με τα στοιχεία που έχεις στα χέρια σου, αλλά να υπομένεις δεν το έχω πει ποτέ, ποτέ. ούτε και σε ένα βίντεο, δεν έχω κανένα βίντεο για υπομονή. Για του λόγου το ασφαλέ, το ακριβέ, για να είμαι σίγουρη, πάντησα πώ το βίντεο. Έψαξα στο κανάλι, δεν έχω κανένα βίντεο. Στο οποίο να λέω κάντε υπομονή, κάντε υπομονή. Τραγούδι που έχει για την υπομονή. Εγώ όχι. Λοιπόν, Λέει ο φίλο, τη θεωρώ κακόβουλη συμβουλή, καθότι για μένα υπομονή σημαίνει θάνατο. Η ζωή του ανθρώπου είναι πεπερασμένη και πιο συγκεκριμένα η ενήλικη ζωή ενό ατόμου είναι στατιστικά λιγότερη από 20.000 μέρε. Όσε φορέ βρέθηκα σε αδιέξοδα στη ζωή μου και κάποιο πρεσβύτερο θέλοντα να προσποιηθεί σοφία μου πρότεινε να κάνω υπομονή, η απάντηση μου ήταν πάντα ίδια. Θα ζήσω ακόμα 18.000 μέρε, οπότε εάν είναι να κάνω υπομονή, τότε μπορώ να κάνω πολύ υπομονή και μετά υπομονή και μετά λίγο υπομονή. Ακόμα και στο τέλος μόλι πεθάνω, όλα θα λυθούν από μόνα τους. Άρα θες να πεις ότι η υπομονή δεν λύνει πρόβλημα, απλώς πεθαίνεις. Ανέφερα το πρίσμα της υπομονής για να δικαιολογήσω την πεποίθησή μου ότι εφόσον η ζωή είναι πεπερασμένη, δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου. Άρα συγκεκριμένα πράγματα πρέπει να γίνονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα Αλλιώς ίσως δεν έχει νόημα να γίνουν και καθόλου. Hm. Ο λόγος που σου γράφω είναι για να σου εκφράσω τον αντίλογο μου όσον αφορά, όσον αφορά τη δυναμική των σχέσεων μεταξύ γυναικών και ανδρών. Αισθάνομαι ότι η πλειοψηφία του ανδρικού φίλου δεν πρεσβεύεται στα βίντεό σου. Δεν έχει προσωπείται νομίζω. Δεν έχει προσωπείται εννοείς η πλειοψηφία του ανδρικού φίλου. Και υπάρχει το φίλτρο του πολιτικού ορθού. Πότε έχω μιλήσει εγώ για πολιτικό ορθό. Όσε φορέ υπήρξε αντρικό αντίλογο. Για πολιτικό ορθό, εγώ πότε έχω μιλήσει. Εγώ γενικά δεν τα πω καλά ούτε με την πολιτική και ούτε με τι ορθολογίε και του ορθολογισμού. Λοιπόν, θα σε ακούσουμε όμω εσένα. Και δεν θα βάλουμε κανένα φίλτρο. Κανένα φίλτρο δεν βάζουμε. Θα εστιάσω σε δύο μόνο σημεία, τα πιο σημαντικά, καθότι δεν θέλω να γίνω κουραστικό. Αντίθεση νούμερο 1. Mm -hmm. Έχεις δηλώσει πολλές φορές ότι η εμφάνιση, παρόλο ότι είναι σημαντική, δεν είναι το πάνω. Ναι, το έχω πει αυτό. Έχεις πει ότι όλες οι γυναίκες είναι όμορφες και όλες έχουν κάτι το ξεχωριστό. Όχι, έχω πει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι όμορφοι και όλοι έχουν κάτι το ξεχωριστό. Ακόμη και εσύ, ακόμη και εγώ, ακόμη και οποιοδήποτε. Όλοι οι άνθρωποι, δεν το έχω εστιάσει μόνο στι γυναίκε. Δεν έχω πει όλε οι γυναίκε είναι όμορφε. Είπα όλοι οι άνθρωποι είναι όμορφοι. Εγώ έτσι του βλέπω. Όλου του ανθρώπου όμορφου. Είπα πώ του βλέπω. Επίση, ότι μια γυναίκα πρέπει πρώτα να ανακαλύψει τον εαυτό τη, να αποδεχθεί τον εαυτό τη, να αγαπήσει τον εαυτό τη, να τα βρει με τον εαυτό τη. Και όταν ενδυναμωθεί συναισθηματικά, Τότε είναι έτοιμη ώστε να αρχίσει να συνάπτει υγιή σχέση. Ναι, αυτό το έχω πει. Το έχω πει. Φαντάζομαι πιστεύει ότι η εμφάνιση είναι κάτι που αλλάζει με την πάροδο του χρόνου και ξεθοριάζει. Ενώ η ψυχική καλλιέργεια είναι εξίτηλη. Καμία σχέση, φίλε. Ω, oh, mm. κάτσε να σου πω. Εγώ πιστεύω ότι η εμφάνιση αλλάζει με την πάροδο του χρόνου και γίνεται καλύτερη. Έτσι πιστεύω. Ε, και ότι η ψυχική καλλιέργεια δεν είναι εξίτηλη ψυχική καλλιέργεια χρειάζεται συνέχεια να την προσπαθείς, όπως και την εμφάνιση. Δεν ξέρω, ε, κατά καιρούς ποστάρω, τελευταίως είχα ποστάρει κάποια βίντεο που ήμουν 30 χρονών, ξέρω εγώ πριν ή 34 χρόνων πόσο ήμουν. Εγώ θεωρώ, για μένα προσωπικά, ότι όσο μεγαλώνω καλυτερεύει η 34 χρονων ποσο ήμουνα. εγω θεωρω για μενα προσωπικα οτι οσο μεγαλωνω καλυτερευει η εμφανιση μου, για ποιο λόγο, για το ότι... Ε, και η επιστήμη προοδεύει και τα καλλιντικά είναι καλύτερα και ξέρω εγώ και αλλάζει και η μόδα και φτιάχνουμε διαφορετικά τα μαλλιά μας και το ένα και το άλλο. Αλλά και επειδή όσο εξελίσσεται ένας άνθρωπος πνευματικά, συναισθηματικά και ψυχικά, κατά τη γνώμη μου αυτό φαίνεται και στην εμφάνισή του. Εντάξει. δεν θεωρώ όμω ότι η ψυχική καλλιέργεια την αποκτάς και τελείωσε. Πρέπει συνέχεια να την καλλιεργήσει. Δεν διαφωνώ σε τίποτα από αυτά, καθότι μου τα έχουν επαναλάβει φίλες, γνωστές και πρώην φιλενάδες. Δεν διαφωνώ, καθότι ισχύουν. Α. με μια μικρή διαφορά όμως. Ισχύουν μόνο εφόσον κάποιος είναι γυναίκα. Α, γιατί για εμένα και τους συμμαθητές μου, τους συμφοιτητές μου, τους συναδέλφους μου, τους φίλους μου και τους άντρε που είμαστε μαζί φαντάρι, όλα αυτά ακούγονται απλώς σαν άλλο ένα θεωρητικό αφήγημα. Υποθέτω ότι έστω και σε λίγου που σα ακούνε αυτή τη στιγμή, ίσω θα του ενδιαφέρει να ακούσουν τον αντρικό αντίλογο. Έχει ενδιαφέρει πάρα πολύ, εμένα ειδικά. <laughs> πάρα πολύ με ενδιαφέρει. Εμεί οι άντρε λοιπόν, όταν αντικρίζουμε για πρώτη φορά μια γυναίκα, το μοναδικό πράγμα που κοιτάμε είναι εμφάνιση τη. Τελείε. stop με κεφαλαία. Τελείε. stop. Στο μυαλό μα έχουμε μόνο δύο κατηγορίε γυναικών. Ανάλογα με την εμφάνισή τη, την κατατάσσουμε μέσα στο μυαλό μα στην κατηγορία Α ή Β. Άμα είσαι πολύ καλό, έχει μόνο δύο κατηγορίε. Έχει που, Άμα Δέλτα. Λοιπόν. Κατηγορία Α. Είναι η γυναίκα που όταν εκτίθεσαι κοινωνικά μαζί τη, προκαλεί φθόνο του γύρω σου επειδή δεν μπορούν να έχουν αυτό που έχει εσύ. Είναι η γυναίκα που πα μαζί της στο οικογενειακό τραπέζι και αισθάνεσαι 15 πόντους ψηλότερος επειδή σε συνοδεύει μια εντυπωσιακή παρουσία. Σε απλά λαϊκά είναι η γυναίκα με την οποία πουλάς μούρι. Απαναγια Παναγία μου, εγώ δεν θέλω να με τσιγυναίκα. γυναίκα. Πραγματικά. Πραγματικά. Τώρα έτσι όπως το λες, δεν θα ήθελα με τίποτα να είμαι η γυναίκα που άλλο θα με έχει για να πουλήσει μούρι και θα με έχει για να αισθάνεται 15 πόντους ψηλότερος. Με τίποτα. Εγώ προσωπικά δεν θα ένιωθα καλά να με θέλει ένα άνδρα για, για να με επιδεικνύει και να ανεβαίνει η αξία του και να ψηλώνει. Φυσικά μπορεί εγώ να είμαι κατηγορία Β και να νομίζω ψευδός ή λαθασμένο ότι μπορεί και κάποιο να με έβλεπε σαν κατηγορία Α. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι η κατηγορία Β. Κατηγορία Β είναι όσε δεν είναι στην κατηγορία Α. Όλα αυτά βέβαια είναι πλασματικά και ισχύουν μόνο μέσα στον εγκέφαλο του άντρα. Καλά κάνει που το αναγνωρίζει. Ο ίδιο ο ίδιος άντρα με τον ίδιο χαρακτήρα και την ίδια προσωπικότητα μπορεί να συμπεριφερθεί ρομαντικά και στοργικά σε μια γυναίκα, εάν είναι όμορφη, και κακοποιητικά σε μια μη όμορφη. Να μου επιτρέψει ω ψυχολόγο να διαφωνήσω κάθετα. Για να μπορέσει κάποιο να συμπεριφέρεται κακοποιητικά σε οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο, σημαίνει ότι έχει κακοποιητικό χαρακτήρα ο ίδιο. Οπότε και, σε αυτή, οπότε και σε αυτήν τη γυναίκα που θεωρεί όμορφη και τη θεωρεί κατηγορία Α και νομίζει πω τη συμπεριφέρεται στοργικά, πάλι την κακοποιεί. Αδιόρατα, ίσω, αλλά πάλι την κακοποιεί. Το ίδιο άτομο είναι ικανό να αλλάξει συμπεριφορά 180 μοιρών ανάλογα με την εμφάνιση της γυναίκα γιατί η επιρροή τη ομορφιά τη γυναίκα στο μυαλό του άντρα είναι τόσο δυνατή που είναι ικανή να αλλάξει τη χημεία του κεφάλου του. Συγγνώμη, Άγγελε μου, αλλά θα σου πω, η ομορφιά της γυναίκας είναι πολύ δυνατή, που είναι ικανή να αλλάξει τη χημεία του εγκεφάλου του άντρα και να τον κάνει να καβλώσει με τη γυναίκα. Να τον κάνει όμως καλό χαρακτήρα, ενώ είναι παλιό χαρακτήρας, όχι. Να τον κάνει στοργικό και αγαπητικό, ενώ είναι κακοποιητικό, όχι. Να μου επιτρέψεις να διαφωνήσω κάθετα ως ψυχολόγο. Και σου ξαναλέω. Η ομορφιά μια γυναίκα δεν ναι, μπορεί να έχει κατα... πολύ μεγάλη επίδραση στο... στη χημεία των κεφαλών άντρα. Να τον κάνει να καβλώσει απίστευτα. Το να καβλώνουμε όμω, σου μιλάω στη γλώσσα σου, ε? το να καβλώνουμε όμω δεν μα αλλάζει το χαρακτήρα. Μα κάνει να προσπαθούμε να έχουμε σεξουαλική ερωτική επαφή με το αντικείμενο του πόθου μα. Αν κάποιο συμπεριφέρεται καλά μέχρι να επιδείξει μια γυναίκα, δεν σημαίνει ότι είναι καλό άνθρωπο και ο χαρακτήρας μας είναι κάτι ε, 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 πολύ πιο ε, μακροχρόνιο και πολύ πιο δύσκολο να αλλάξει αν όχι αδύνατον από μια ηλικία και μετά από ό,τι η ερωτική επιθυμία και επειδή πολλή θεωρία είναι βαρετή θα μοιραστώ μαζί σας το δικό μου βίωμα μικρότερος δεν είχα δικό μου σπίτι ούτε χρήματα οπότε αναγκαστικά ήμουν με μια κοπέλα η οποία δεν είχε τις αναλογίες που ήθελα Γιατί κάποιο που δεν έχει χρήματα και δεν έχει δικό του σπίτι, πρέπει να είναι με μια κοπέλα που δεν έχει τι αναλογίε που θέλει, αλλά αυτή έχει σπίτι και χρήματα. Το κατάλαβα αυτό. Το κατάλαβα. Ή μόνο οι άσχημε εντό εισαγωγικών, η κατηγορία Β δεχόντουσαν να βγουν μαζί σου, επειδή αυτέ που ήταν κατηγορία Α δεν θα δεχόντουσαν να βγουν με έναν πατήρι. Έκανα πολλέ προσπάθειε να τα φτιάξω με κοπέλε που είχαν τι αναλογίε που ονειρευόμουν, αλλά όλες οι προσπάθειες μου προσέκρουαν στο γεγονός ότι δεν ήμουν το γνήσιο αρσενικό που ήθελαν. Τι σημαίνει γνήσιο αρσενικό? Αυτό που έχει λεφτά και σπίτι είναι γνήσιο αρσενικό? Okay. Το αποτέλεσμα ήταν να είμαι ένας πολύ κακός σύντροφος στην τότε κοπέλα. Δηλαδή έβγαζε τα κομπλεξίλ και σου επάνω της το κομπλεξιλίκι σου ότι δεν σε ήθελαν αυτέ που ήθελε γιατί σου μπατήρι, γιατί αυτέ που ήθελε ήθελαν αυτού που δεν ήταν μπατήριδε και του θεωρούσαν γνήσια, γνήσια, γνήσια αρσενικά αυτό το έβγαζε πάνω στην κοπέλα. Συγγνώμη, e, είμαι ειλικρινή μαζί σου. Ε, ε, Ξέρει που στέλνει το μέλλον. Τα χρόνια όμω πέρασαν και απέκτησα δικό μου σπίτι και στη συνέχεια χρήματα. Μπράβο σου. Μπράβο σου που απέκτησε σπίτι και χρήματα. Μπράβο σου. Το εύχομαι σε όλου, άντρε και γυναίκε, να αποκτούν σπίτια και χρήματα. Και μετά δια μαγεία, τσουπ εμφανίστηκε στη ζωή μου γυναίκα με τι αναλογίε που ήθελα. Δεν μα εξηγεί όμω αναλογίες στο πρόσωπο ή στο σώμα, ή στα δύο. Από εκείνη την ημέρα μέχρι και σήμερα, ευχαριστώ το Θεό που έζησα και εγώ τι σημαίνει να κυκλοφορεί με τη γυναίκα που θες και να καμαρώνει το πίτευμά σου. Πώ ε, είναι να κυκλοφορεί με μια Ferrari. Πώ είναι να κυκλοφορεί με μια πώ, με μια Μαζεράτη. Συνοψίζοντα λοιπόν, ενώ εσύ θέκλα ισχυρίζεσαι ότι η εμφάνιση δεν είναι το παν, εγώ πιστεύω ότι είναι το Α και το Ω. Γιατί χωρί αυτήν, ο άντρα απλώ θα συμβιβάζεται και θα ονειρεύεται κρυφά κάτι διαφορετικό, ελπίζοντα να κατακτήσει και αυτό μια γυναίκα η οποία ανήκει στην κατηγορία Α μέσα στο μυαλό του. Το ζούσα για μια δεκαετία περίπου. Άρα εδώ μας λες ότι με βάση αυτό που βίωνες εσύ, ε, έχεις βγάλει αυτή τη θεωρία. Και με βάση αυτό που βίωναν και φίλοι σου φαντάζομαι. Είναι προφανές λοιπόν ότι οι άντρες μπορούν να προσποιούνται ότι δεν έχουν συμβιβαστεί μια ολόκληρη δεκαετία και βάλε. Μόλις όμως εμφανιστεί η κατάλληλη ευκαιρία ή όπως στη δική μου περίπτωση πιάσουν την καλή και καβαντζωθούν τότε αποτινάσουν από πάνω τους την ηθοπάθεια του συμβιβασμένου και δεν ξαναγυρίζουν ποτέ πίσω. Εάν κυκλοφορήσεις κάμποσες φορές με όμορφη και τραβήξεις τα βλέμματα, τότε σχεδόν κανένας άντρα δεν μπορεί να είναι με μια γυναίκα που δεν του προσφέρει αυτό το συνέστημα, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα παραμείνει μόνος του για τις υπόλοιπε μέρες της ζωής του. Τώρα πραγματικά ανησυχώ. Ανησυχώ για την κόρη μου. Ανησυχώ για την κόρη μου, η οποία η αντικειμενικά είναι όμορφη και αντικειμενικά ανήκει στην κατηγορία Α. Ανησυχώ τι είδου άντρε θα, πλη... θα την πλησιάσω στο μέλλον. Ανησυχώ. Έχω αρχίσει να τρομάζω τώρα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που εγώ δεν ανήκω στην κατηγορία Α. Αλλά ανησυχώ για, για του ανθρώπου που αγαπώ που ανήκουν στην κατηγορία Α με βάση τι κατηγορίε που βάζει. Άρχισα να ανησυχώ τρομερά, σοβαρά σου μιλώ. Τρομερά. Οπότε η συμβουλή του κάνει υπομονή μέχρι να βρει αυτό που θε. Δεν ξέρω πόσο λειτουργική μπορεί να είναι εφόσον η αντίθετη πλευρά έχει ήδη προαποφασίσει την υπόλοιπη πορεία της ζωής του. Όχι, εγώ εδώ θέλω να, 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 ξεκαθαρίσω ότι δεν θα ευχόμουν με τίποτα στις γυναίκες που αγαπώ να βρουν άντρες που σκέφτονται και λειτουργούν έτσι. Και δεν θα έλεγα υπομονή σε μια γυναίκα μέχρι να βρει έναν άντρα που σκέφτεται και λειτουργεί έτσι. Θα έλεγα καλύτερα μόνη σου παρά κακώς συντροφευμένη. Γιατί κατά τη γνώμη μου αυτό που περιγράφεις, η αντικειμενοποίηση της γυναίκας, ότι η γυναίκα είναι ένα τρόπεο το οποίο το περιφέρεις και ψηλώνει 15 πόντους, δεν ξέρω και πόσους πόντους μακραίνει το πουλί σου όταν το κάνεις αυτό το πράγμα, σωρί που μιλάω έτσι, με βρίσκει εντελώς αντίθετη αυτή η νοτροπία και μου δείχνει έναν άνθρωπο εξαιρετικά ηλιστή, που δεν τον ενδιαφέρει η ουσία της ζωής του, αλλά τον ενδιαφέρει τι θα πούν οι άλλοι γι' αυτό. Δεν μου γράφει εδώ πέρα μια γυναίκα με την οποία να περνά όμορφα, μια γυναίκα με την οποία να κάνουμε ωραίε συζητήσει, μια γυναίκα με την οποία να κάνουμε τρελογαμίση, μια γυναίκα με την οποία να, 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 τα βρίσκουμε. Όχι, μια γυναίκα που άμα την πάρω στο οικογενειακό τραπέζι θα ψηλώσω 15 πόντου. Μια γυναίκα η οποία θα είναι απόχτημα. Ω γυναίκα και ω άνθρωπο, και παρακαλώ πολύ οι άνδρε αυτοί, το 13% που είστε στο κανάλι, να τοποθετηθείτε να τοποθετηθείτε τη δική σας άποψη. Η δική μου άποψη εμένα μένα ως γυναίκας και ως ψυχολόγου είναι ότι δεν θα ήθελα με τίποτα ούτε εγώ ούτε άνθρωποι που αγαπώ να είναι στη θέση αυτής της γυναίκας στην κατηγορία Α που θα την έχει ένας άντρα με αυτό το σκεπτικό που περιγράφεις και πραγματικά εύχομαι ολόκαρδα να μην είστε η πλειοψηφία. Και αν είστε, καλύτερα να μείνουν μόνες τους οι γυναίκες. Σοβαρά. Όπω και καλύτερα να μείνουν μόνοι του οι άντρε παρά να είναι με, γυναίκε πρικοθήρε. Φυσικά αυτή η κατηγορία των ανδρών που λειτουργούν όπω λειτουργούν έτσι είναι ότι πρέπει για τι γυναίκε πρικοθήρε. Ξέρει, έχει ένα κανάλι, το έχω αναφερθεί ξανά σε αυτό, που το είδα τυχαία, που το έχει μια κοπέλα η οποία ε, ε, συμβουλεύει τι γυναίκε πώ να φαίνονται πλούσιε και πώ να γίνουν πιο εμφανίσιμε και πιο elite για να παίρνουν πλούσιου. Η άποψή μου, την είπα την άποψή μου. Θέλω να πιστεύω και έχω και στοιχεία ώστε να το πιστεύω ότι δεν σκέφτονται και δεν λειτουργούν όλοι οι άντρε έτσι. Και τα βίντεο μου τα κάνω επίτηδε και για τη νέα γενιά, γιατί και πολλά νεαρά παιδιά παρακολουθούν τα βίντεο. Γιατί σα διάβασα τα στατιστικά προηγουμένω, ότι δεν είναι μόνο μεγαλύτερη ηλικία, είναι από όλε που παρακολουθούν τα βίντεο. Ούτω ώστε να αποκτήσουν, να αποκτήσουν περισσότερη πνευματικότητα και να αποτινάξουν από πάνω τους όσο γίνεται περισσότερο τον ηλισμό και τον ματιριαλισμό Και να τους ενδιαφέρει περισσότερο η ουσία του εαυτού τους, η ουσία των συναισθηματών τους, η ουσία της ζωής τους και όχι το επικάλυμα και όχι το τι θα πει ο άλλος για εμάς. Και στο λέω εγώ αυτό το πράγμα, δεξή, που είναι φανερό ότι με θαυμάζει για την επαγγελματική μου επιτυχία από αυτά που γράφεις και που με βάση τα κριτήρια που λες εσύ, ως άνθρωπος, όχι ως γυναίκα, ως άνθρωπος, έχω καταφέρει να έχω κοινωνική και οικονομική επιτυχία. Το έχω καταφέρει. Και να είμαι και πολύ αναγνωρίσιμη. Ίσως και μέχρι και διάσημη στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Και σου λέω ότι δεν είναι αυτό που έχει σημασία. Δεν είναι αυτό που έχει αξία. Δεν είναι αυτό που δίνει την ευτυχία. Δεν δίνει την ευτυχία το να σε θαυμάζουν οι άλλοι. Δεν δίνει την ευτυχία το να θεωρούν οι άλλοι ότι εσύ καλά την έχεις. Δεν δίνει την ευτυχία το να σου γράφουν στα κοινωνικά δίχτυα καρδούλες, αγαπώ σε, θαυμάζω, τσε, θέλω και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ξέρεις τι δίνει την ευτυχία. Την ευτυχία την δίνει το να είσαι καλά μέσα σου και να ζει τη ζωή σου όπως ακριβώς θέλεις εσύ και κατά τη γνώμη μου την ευτυχία δίνει η ουσία της ζωής και όχι το επικάλυμμα. Σου το λέω αυτό με όλη μου την, 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 την ειλικρίνεια. Και σου λέω ότι... Ε, με τίποτα, με τίποτα δεν θα ήμουν σε σχέση με έναν άντρα που λειτουργεί έτσι. Α, στην περίπτωση φυσικά που με βάζει στην κατηγορία Α, γιατί μπορεί να με βάζει στην κατηγορία Β, εσύ σίγουρα με βάζει στην κατηγορία Β, με τίποτα δεν θα ήμουν σε έναν άντρα που να με βάζει στην κατηγορία Α, μαζί, με, σε σχέση με έναν άντρα που να με βάζει στην κατηγορία Α, που να σκέφτεται έτσι. Θα πέθαινα. Θα πέθαινα από την έλλειψη συναισθήματο αγνού. Θα πέθαινα από την έλλειψη αγάπη. Θα πέθαινα από τη διθενιά. Θα πέθαινα από, το, από το ψεύτη, από τη ψεύτικη καλοσύνη. Ένα άντρα, ο οποίο, άμα η γυναίκα είναι κατηγορία Β, τη κακοφέρεται και άμα είναι κατηγορία Α, τη καλοφέρεται. Απαναγία μου, θα πάθαινα ένα πελάρα μεγάλη. Τρέλε, πελάρα σημαίνει τρέλα στα κυπριακά. Παρακάτω. Αντίθεση νούμερο 2. Σα είπα, βλογκάρα. Έχει συμβουλέψει πολλέ φορέ νεαρέ κοπέλε να κάνουν ενδελεχή έλεγχο και να περνάνε τον άλλον από κόσκινο προτού συνάψουν γάμο μαζί του και δημιουργήσουν παιδιά μαζί του, καθώ το άτομο με το οποίο θα δημιουργήσουν οικογένεια μαζί μπορεί να του στιγματίσει και να του κοστίσει ακριβά για το υπόλοιπο τη ζωή του. Λε ότι είναι ok για μια κοπέλα να βάζει όρου και προποθέσει και να ξεκαθαρίζει τα θέλοντες πριν το γάμο. Το κάνει να ακούγεται, λες και εμείς οι άντρες επιζητούμε το γάμο και τα παιδιά, πράγμα που δίνει την πολυτέλεια στις γυναίκες να έχουν απαιτήσει. Όχι αγάπη μου. Έχουμε το δικαίωμα να έχουμε απαιτήσει οι γυναίκες, Έχετε το δικαίωμα να έχετε απαιτήσει οι άντρε, είτε υπάρχει μεγάλη προσφορά είτε όχι. Η άποψη μου για την οποία μιλώ καθημερινά σε αυτό το κανάλι είναι να είμαστε ο εαυτό μα, και να παραμένουμε πιστοί στα θέλω μας, έστω και αν αυτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Αλλά εσύ άλλο πράγμα προσπαθείς να πεις εδώ. Προσπαθείς να πεις εδώ ότι κανένας άντρας δεν θέλει να παντρεύεται. Για να το δούμε. Το παρουσιάζεις, λες και ο άντρα περνάει από συνέντευξη για δουλειά και η γυναίκα μπορεί να κάνει ερωτήσεις και να θέτει όρους. Όχι, περνάει από συνέντευξη για να κάνει σχέση, εάν θέλει να κάνει σχέση. Και λέω πολύ συχνά στι γυναίκε, αν βρίσκεται ότι αυτό δεν θέλει να κάνει σχέση, και εσεί θέλετε να κάνει σχέση, στείλτε να πάει στην κατηγορία Α. Δεν διάφωνο. Και εγώ αν είχα κόρη θα έδινα ακριβώ την ίδια συμβουλή. Θα τη έλεγα ότι κάποια πράγματα πρέπει να τεροθετήσει από την αρχή και αξίζει να πάρει σκληρέ αρχικέ αποφάσει παρά να βρεθεί εγκλωβισμένη στο έλεγχο του κάθε μπίπ. Δηλαδή, αν είχε κόρη, θα έλεγε άλλα στην κόρη σου από αυτά που λε τώρα σε εμά αυτό το πράγμα το να διαχωρίζει την κόρη σου από τι άλλε γυναίκε, παραπέμπει σε άλλου αιώνε. Η κόρη μα είναι η κόρη μα, η μάνα μα είναι η μάνα μα, η αδελφή μα είναι η αδελφή μα και όλε οι, άλλες οι, οι άλλε οι γυναίκε είναι αναλώσιμε. Πώς κοινωνικά οι στερεότυπα και προκαταλήψεις έχεις αγόρι μου. Πάμε να δούμε τι θα πεις. Τι θα πεις. Έχω λοιπόν μια πρόταση από την αντρική όχθη. Προτού που με τι θα πει. Εγώ θέλω να σου πω ότι έχω μεγαλώσει και το γιο μου και την κόρη μου με την ίδια νοοτροπία. Ο γιο μου είναι 25 και η κόρη μου είναι 22. Και του δύο του έχω μεγαλώσει με την ίδια νοοτροπία. Στο γιο μου έλεγα και συνεχίζω. Δεν χρειάζεται να συνεχίσω να λέω, γιατί το εφαρμόζει. Θα σέβεσαι τι κοπέλε που συναντά. Και θα σκέφτεσαι ότι κάθε κοπέλα που συναντώ ή κάθε κοπέλα με την οποία συνδέομαι θα μπορούσε να είναι η μάνα μου. Στη θέση τη θα μπορούσε να είναι η μάνα μου, στη θέση τη θα μπορούσε να είναι η αδερφή μου. Και πρέπει να σέβεσαι όλε τι γυναίκε. Και να μην κάνει ποτέ σε μια γυναίκα που δεν θα κάνει τη μάνα σου ή την αδερφή σου. Και στην κόρη μου λέω το αντίστοιχο. Όποιον άντρα συναντά. Τη χάνει τα παιδιά μου να είναι ετεροφιλόφιλα. Αν ήταν ομοφιλόφιλα θα του έλεγα για το, για το ίδιο φίλο. Και στην κόρη μου λέω το αντίστοιχο. Ο κάθε άντρα που θα συναντήσει, ο κάθε άντρα με τον οποίο θα βγει ραντεβού, ο κάθε άντρα με τον οποίο θα συνδεθεί, να σκέφτεσαι ότι θα μπορούσε να ήταν ο αδελφό σου που τον αγαπά πολύ, ο παππού σου που τον αγαπά πολύ. Τη αναφέρω ή ο θείο σου. Τη αναφέρω του άντρε που αγαπάει πολύ στη ζωή τη. Και όπω δεν θα ήθελε να πληγώσει κάποια γυναίκα του άντρε που αγαπά, έτσι και εσύ να μην πληγώσει κάποιον άντρα που αγαπά. Έτσι μεγάλουν τα παιδιά μου. Έτσι τα έχω μεγαλώσει τα παιδιά μου. Όχι ο άντρα, ο γιο είναι άντρα να γαμάει και να ράνει και γε yeah, μου να άμα είναι μια γυναίκα όμορφη να τις φέρεσαι καλά, άμα είναι άσχημη να τις φέρεσαι κακά και στην κόρη μου πρόσεχε από όλους τους άνδρες και είναι μπιπ. Δεν είναι όλοι οι άνδρες μπιπ, άρα δεν είμαστε εμείς άνδροι. Δεν είναι όλες οι γυναίκες μπιπ, μπιπ άρα δεν είμαστε μισογυνιστές. Έχω λοιπόν μια πρόταση από την αντρική όχθη. Τι θα λέγατε λοιπόν να μην παντρευόμαστε, ώστε να μην χρειάζεται εσείς οι γυναίκε, να ανέχεστε τον κάθε ανώριμο, και να μπορούμε και εμείς οι άντρες, εάν πετύχουμε στη δουλειά μας, να αλλάξουμε σύντροφο χωρίς την απειλή των δικηγόρων. Όχι με τέτοιους άντρες δεν δε θέλω να παντρεύομαι. Ούτε εγώ, ούτε οι άνθρωποι αγαπώ, που άμα πετύχουν στη δουλειά τους θα θέλουν να αλλάξουν σύντροφο. Στην τελική κανένα γόρι και στη συνέχεια άντρα, δεν ξύπνησε ένα πρωί και ονειρεύτηκε να κάνει γάμο και παιδιά. Έχεις λάθος. Έχεις λάθος. Έχεις λάθος γιατί έχω συναντήσει πολλά αγόρια στο γραφείο και αγόρια και άνδρες που μου στέλνουν τις ιστορίες τους οι οποίοι ονειρεύονται να κάνουν γάμο και παιδιά. Άρα αυτό που λέω ότι κανένα αγόρι και στη συνέχεια κανένας άνδρας δεν ξύπνησε ένα πρωί και ονειρεύτηκε να κάνει γάμο και παιδιά δεν ισχύει. Σίγουρα δεν ισχύει για σένα. Σίγουρα ισχύει για σένα ότι εσύ... Ε, δεν ξύπνησε ένα πρωί και δεν και να κάνει γάμο και παιδιά. Και δικαιωμά σου. Και δικαιωμά σου. Και να είσαι child free και να είσαι wife free. Δικαιωμά σου. Και να είσαι marriage free. Δικαιωμά σου. Όλοι οι άντρε ονειρευόμαστε κοινωνική καταξίωση, φήμη και γυναίκε. Όλοι οι άντρε που ξέρει εσύ. Εγώ ξέρω και άνδρες που ονειρεύονται προσωπική επιτυχία, συναισθηματική επιτυχία, επαγγελματική επιτυχία και πνευματική επιτυχία. Εσύ όμως οι άντρες που ξέρεις και κρίνεις και από τον εαυτό σου και από τους φίλους σου, όνειρεύονται κοινωνική καταξίωση, φήμη και γυναίκες. Ειλικρινά πιστεύετε ότι ένας άντρα σήμερα δουλεύει 8 ώρες, επιμορφώνεται άλλες δύο, ώστε να έχει υπεροχή έναντι του ανταγωνισμού Μαγειρεύει και προτιμάζει μια μισή ώρα τα γεύματά του. Γυμνάζεται άλλη μια ώρα, σύνολο 12,5 ώρε την ημέρα, 13 με τα ενδιάμεσα διαλύματα, ώστε μια μέρα να εγκλωβιστεί μέσα σε πάνε, κλάματα, γκρίνια, πεθερικά, έξοδα, νίκη ή στεγαστικό δάνειο. Ή μήπω τα κάνει όλα αυτά ώστε το Σαββατόβραδο που είναι καλεσμένο σε τραπέζι να εμφανιστεί με μια εντυπωσιακή γυναίκα στο πλάι του και να δει το βλέμμα τη ζήλια στα άλλα πρόσωπα. speechless. Speechless σημαίνει άφωνη, έχω μείνει άφωνη. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των γάμων στην Ελλάδα έγιναν επειδή μια κοπέλα απλά έμεινε αρνήθηκε να τερματίσει, νομικό και συνταγματικό της δικαίωμα φυσικά, με αποτέλεσμα το αγόρι να βρεθεί στο κλασικό δίλημα διατροφή δικηγόρη δικαστήρια, τιμωρία των τρία δέλτα, διατροφή, δικηγόρη, δικαστήρια, ή να αναλάβει τις εντός αιωικών ευθύνε του. Μπρο γκρεμό και πίσω ρέμα, πιστέψτε με. Τα τρία θαυμαστικά. Δε θέλω να μου υποσχεθεί ότι θα παντρευτεί με τίποτα, σε παρακαλώ. Δεν θα κάνει παιδιά με τίποτα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι είσαι εναντίον του θεσμού του γάμου και εναντίον τη τεκνογονίας. Ξεκάθαρο. Θέλω να μου ότι θα κάνει. Σε παρακαλώ. Άξι. Εάν αύριο το πρωί δοθεί το νομικό δικαίωμα στου άντρε να μπορούν να πάνε στο δημαρχείο και να κάνουν μια υπεύθυνη δήλωση με την οποία να αποποιούνται τι ευθύνε του και μαζί τα δικαιώματά του απέναντι στο αγέννητο τέκνο, δηλαδή δεν πληρώνω ούτε ένα ευρώ, αλλά παράλληλα δεν έχω και κανένα νομικό γονικό δικαίωμα απέναντι στο τέκνο, ο θεσμό τη οικογένεια θα κατέρεε μέσα σε ένα οικονομικό έτο. Και είναι ε, ε, καθόλου παράδοξο που βάζει. Ένα οικονομικό έτο όχι σε ένα έτο, γιατί το οικονομικά είναι πολύ σημαντικά για σένα. Θα διαφωνήσω μαζί σου. Θα διαφωνήσω μαζί σου. Σίγουρα υπάρχουν άνδρες οι οποίοι θα το έκαναν αυτό, οι οποίοι θα, με μεγάλη χαρά θα υπέγραφαν ένα χαρτί που να μην είχαν ε, νομικές ε, ε, γονικές υποχρώσεις, αλλά ούτε και δικαιώματα, αλλά έχει και άνδρες που θέλουν την πατρότητα και θέλουν να είναι γονεί. Η ελληνική οικογένεια δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς τα δεσμά του αστικού κώδικα, τα οποία μετατρέπουν νεαρά αγόρια σε οικονομικούς σκλάβους. Είναι ξεκάθαρο ότι όλα τα μετράς με βάση τα χρήματα εσύ, ε? όλα όμως, όλα, όλα. Ίσως επειδή δεν είχες χρήματα κάποτε. Επειδή έχω δουλέψει πολλές φορές με ανθρώπους που γεννήθηκαν μέσα στα χρήματα, θέλω να σου πω ότι άνθρωποι που δεν είχαν ποτέ οικονομικό πρόβλημα, εξακολουθούν να έχουν συναισθηματικά και ψυχικά προβλήματα και εξακολουθούν να νιώθουν δυστυχισμένοι και στενοχωρημένοι. Τα λεφτά δεν είναι πανάκια, δεν δίνουν την ευτυχία. Και επειδή στις θεωρίες είμαστε όλοι δικοί, ας βάλω τον εαυτό μου στο εδόλιο. Στη ζωή μου δεν υπήρξαν πολλέ κοπέλε να θέλουν να κάνουν οικογένεια μαζί μου, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου το πέρασε οικονομικά ώρα του εσύ θεωρείς ότι δεν υπήρχαν πολλές κοπέλε να θέλουν να κάνουν οικογένεια μαζί σου επειδή δεν είχε χρήματα. Δεν σου περνάει καθόλου από το μυαλό ότι μπορεί να μην ήθελαν να κάνουν οικογένεια μαζί σου επειδή δεν είσαι άνθρωπος της οικογένεια και επειδή δεν σ' αρέσει η οικογένεια και δεν σ' αρέσουν τα παιδιά. Ξεκάθαρο, είναι ξεκάθαρο αυτό και δικαιωμά σου, αγόρι μου, δικαιωμά σου. Όχι ότι, είναι, νερε... όχι ότι να κάνω οικογένεια, φυσικά, αλλά και θεωρητικά να ήθελα. Όχι ότι είναι, νερε... όχι ότι να κάνω οικογένεια φυσικά. Ε, Βεβαίω δεν είναι σου αλλά και θεωρητικά να ήθελα, δεν θα υπήρχε καμία ανταπόκριση τότε σε αντίθεση με τώρα. Όταν όμως ανέβηκα στο επίπεδο του κελεπουριού, άρχισαν και οι προσφορές. Όλες με έλεγα copy-paste το ίδιο. Το γεγονός ότι κατάφερα ίσω και με αθέμητα μέσα να ανέβω, είναι κάτι που τους δημιουργεί σιγουριά, γιατί είμαι ικανός να κάνω τα πάντα και πίστευαν ότι θα ήμουν καλός πατέρας, καθότι έχω σφαιρικές εμπειρίες, άρα και τη δυνατότητα να μεταδώσω Ρεαλιστικέ γνώσει στο παιδί μα. Ε, γυναί... Αν οι γυναίκε από τι οποίε περιβάλλεσαι ε, είναι γυναίκε που του ενδιαφέρει μόνο το χρήμα και μόνο η εξωτερική εμφάνιση, ε, ναι, σε θεωρούν και λεπουρι. Σε θεωρούν και λεπουρι. Εγώ προσωπικά δεν θα θεωρούσα και λεπούροι έναν άνθρωπο ο έχει αυτέ τι απόψει για τη ζωή και έχει, ανε... Αλλά έχει ανέβει οικονομικά, έστω και με αθέμητα μέσα. Και με θεμητά σαν να είχε έναν ένας οποίος έχει ανανεύει οικονομικά ένα ο οποίο έχει τέτοιε απόψει για τη ζωή, πάλι εγώ προσωπικά δεν θα το θεωρούσα και λεπούρια, αλλά είπαμε: Εγώ είμαι κατηγορία Β. Μη σου πω και ΔΕΛΤΑ και ε, και Χ. <σκυρίζει> <σκυρίζει> Επίση για κάποιο λόγο, τον οποίο ποτέ μου δεν κατάλαβα, πίστευαν ότι επειδή έχω ζήσει την άσχημη πλευρά τη ζωή, αυτό θα με κάνει καλό πατέρα. Λάθο του. Αν κάποιο έχει ζήσει την άσχημη πλευρά τη ζωή και αυτό το έχει χρησιμοποιήσει με πνευματικότητα για να γίνει καλό άνθρωπο, καλύτερο άνθρωπο δεν ναι, μπορεί να γίνει καλό πατέρα. Αν όμω έχει ζήσει την άσχημη πλευρά τη ζωή και κουβαλά επικρία από εκείνη την περίοδο και κόμπλεξ και στήματα μειονεξία και μίσο, πολύ κακό πατέρα θα γίνει χείριστο. Η απάντηση μου πάντα ίδια. Δεν έκανα τόσες θυσίες, ούτε πήρα τόσα ρίσκα για να καταντήσω να δουλεύω για τρίτου. Ό,τι έκανα το έκανα για εμένα και θα το χαρώ μέχρι το κόκαλο μέσα στις υπόλοιπες 10.000 μέρες της ζωή μου. Με, γεια σου με χαρά σου και καλά κάνεις. Και σε παρακαλώ πολύ να παραμείνεις σταθερό στην άποψή σου και να μην κάνεις οικογένεια. Γιατί μπορεί αυτή που σε θέλει να κάνει οικογένεια μαζί τη να τη αξίζει να πάρει έναν άντρα σαν εσένα, είναι κρίμα τα παιδιά που θα γεννήσετε όμω. Θα υποφέρουν πολύ. Με, με δύο τέτοιου ανθρώπου οι οποίοι να σκέφτονται με τον τρόπο που σκέφτεστε εσεί και ανίκανους να αγαπήσουν ουσιαστικά. Και δεν του ενδιαφέρει μόνο η καλοπέραση και το να προκαλούν το φθόνο και τη ζήλια των άλλων. Και στο τέλος θα σας πω ένα μοντέρνο μυστικό που πολλοί δεν γνωρίζετε. Θα μάθουμε και μυστικά. Τη σημερινή εποχή δεν είναι κατόρθωμα να σου πει μια γυναίκα ότι θέλει να κάνει οικογένεια μαζί σου. Σιγά το δύσκολο. Πολλέ ψάχνουν ένα χαμάλι να του φορτώσουν τον αστικό κώδικα ώστε να παλεύει ισοβίω για το όφελό του. Πάλι εσεί τα λεφτά, μόνο λεφτά, λεφτά και πολλά λεφτά. Τα λεφτά. Η πραγματική μανιά σήμερα, ετοιμαστείτε να σα πέσουν όσε τρίχε σα έχουν απομείνει. Η πραγματική μανιά σήμερα και ο πραγματικό παίχτη παίρνει το καλόνι του, ακούστε, όταν μια γυναίκα αφήσει τον άντρα τη. Δώσει στον άντρα της συνεπιμέλεια και διαλύσει το σπίτι της για να είναι μαζί του. Σήμερα και για την επόμενη δεκαετία που έρχεται, ο άντρας από μια ηλικία και μετά θα έχει δύο επιλογές. Ή θα είναι ο πρώην σύζυγος που πληρώνει διατροφή περιμένοντας να τελειώσουν οι μέρες του, καθότι το διαζύγιο είναι οικονομικός, άρα και κοινωνικός θάνατος για τον άντρα. Ή θα είναι ο εραστής που απολαμβάνει χωρίς οικονομική και γονική ευθύνη την πρώην σύζυγο κάποιου άλλου. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι όσο ο πρώην σύζυγος πληρώνει διατροφή και μέρος του στεγαστικού, δεν πρόκειται η πρώην σύζυγος να ρισκάρει το κούρεμα των μηνιαίων πληρωμών με το να ξαναπαντρευτεί με τον νέο σύντροφο. It's all about money for you. Όλα έχουν να κάνουν με τα λεφτά για σένα. Οπότε ο νέος σύντροφος απλά απολαμβάνει όλα τα καλά της σχέσης χωρί καμία πίεση και ουσιαστική νομική δέσμευση είναι αξιοσημείωτο πως μια γυναίκα η οποία έχει κάνει το παιδί παιδιά της, και λαμβάνει ήδη διατροφή, ξαφνικά δεν ενδιαφέρεται να ξαναπαντρευτεί και θεωρεί το γάμο απλά ένα χαρτί και είναι έτοιμη να παραδοθεί στον νέο σύντροφο χωρίς να τον πιέζει να υπογράψει κάτι, όπως πιστοποιητικό γάμο στο ληξιαρχείο για παράδειγμα. Συνοψίζοντας λοιπόν, θεωρώ τις συμβουλές που δίνει θέκλα στις κοπέλες περί του γάμου, είναι μεν θεωρητικά σωστέ, αλλά δεν είναι σε με το γεγονό ότι οι άντρε έχουν ήδη γυρίσει την πλάτη του στο γάμο. Άρα δεν έχουν καμιά διαπραγματευτική δύναμη. Εξού και ο τίτλο. Τέτοιοι άνδρε που σκέφτονται όπω περιγράφει έκαναν πάρα πολύ καλά που γύρισαν την πλάτη του στο γάμο. Πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά, εξαιρετικά, εξαιρετικότατα. Και ειδικά τι μανιά και τι γαλώνει που παίρνει ένα παίχτη να πηδάει την πρώτη σύζυγο κάποιου άλλου, η οποία δεν θα θέλει να το παντρευτεί για να τη πληρώνει κάποιο άλλο, ο πρώη σύζυγο, τα λεφτά. Ξέρει ότι έχει γυναίκε οι οποίε χωρίζουν και δεν παίρνουν διατροφή. Και δεν τι ενδιαφέρει να πάρουν διατροφή. Και δουλεύουν μόνε του και τα βγάζουν πέρα μόνε του και τι ενδιαφέρει αν θα βρουν αγάπη. Και αν θα βρουν άνθρωπο αξιόλογο και ικανό να αγαπήσει, να ξαναπαντρευτούν ή να ξανασυγκατοικήσουν ή να κάνουν σύμφωνο συμβίωση, δεν ξέρω εγώ τι, με σκοπό την αγάπη και όχι τα χρήματα. Για σένα υπάρχουν μόνο χρήματα. Αγάπη δεν υπάρχει πουθενά. Μόνο χρήματα. Πολλοί θα με χαρακτηρίσετε ανώριμο, τοξικό, ανασφαλή, ηλίθιο και πολλά άλλα τέτοια επίθετα. Εγώ δεν σε χαρακτηρίζω αυτό. Εγώ το μόνο που σε χαρακτηρίζω είναι η ληστή. Η ληστή και ματεριαλιστή ότι είσαι ξεκάθαρα προσανατολισμένος προς την ηλιστική πλευρά της ζωής και προς τα χρήματα. Για σένα η ζωή είναι λεφτά. Τίποτε άλλο. Λεφτά, λεφτά, λεφτά. Θυμάστε εκείνη την ταινία του Παπαναγιανόπουλου που είχε κάτσει στο πάτωμα και έκλαιγε όταν τον, τον άφησε η τραγουδίστρια επειδή δεν είχε άλλα λεφτά. Λεφτά, δεν το κορίτσι, λεφτά. Λεφτά. Εάν η αντρική πλειοψηφία και λέω αντρική, γιατί η γυναική πλειοψηφία είναι ήδη δεδομένο τα θεωρεί όλα αυτά αστιότητε. Συμφωνεί μαζί μου, μαζί σα, συμφωνεί μαζί σα. Τότε προφανώ αυτό το κείμενο είναι ανούσιο, άρα θα χαθεί μέσα στο χάο του ίντερνετ, μαζί με χιλιάδε άλλα ανούσια κείμενα και έτσι πρέπει. Όπου οτιδήποτε δεν επηρεάζει τον κόσμο πρέπει να σβήνει και να χάνεται. Λίγο δραματικά δεν γράφει, βρέ. Έγινε δραματικό προ το τέλο. Θέκλα, εάν το διαβάσει, σε ευχαριστώ πολύ και σου εύχομαι να αντεναμώσει και άλλο στο YouTube. Σε ευχαριστώ. Αλλά ξέρει τι θέλω να μου ευχηθεί. Όχι να αντεναμώσει στο YouTube και άλλο στο YouTube. Αυτό θα γίνει. Επειδή δουλεύω σκληρά γι' αυτό. Ε, διάβαζα τελευταίω ένα γνωμικό που είχε πει μια πολύ πετυχημένη. Ξεχνάω τώρα μια πετυχημένη γυναίκα επιχειρηματία παλιά. Λέει: Ποτέ δεν έχω ευχηθεί την επιτυχία ή δεν έχω ονειρευτεί την επιτυχία. Έχω δουλέψει σκληρά γι' αυτήν δουλεύω σκληρά και θα συνεχίσουν να επιτυχάνω επειδή δουλεύω σκληρά. Η μεγαλύτερη μου ικανοποίηση όμω, και αυτό θέλω να μου ευχηθεί. Θέλω να μου ευχηθεί να βοηθώ όσο το δυνατό περισσότερο κόσμο να ζει καλύτερα τη ζωή του, να έχει καλύτερη και υγιέστερη σχέση με τον εαυτό του και να μπορεί να είναι ουσιαστικά ευτυχισμένο. Ουσιαστικά ευτυχισμένος. Και αν θε να μου δώσει έτσι μια ευχή και για μένα προσωπικά. Να μπορώ να αγαπήσω τον εαυτό μου περισσότερο και να είμαι ουσιαστικότερα ευτυχισμένο. Σε παρακαλώ, σου μου το. Και να μου, επίσης θέλω να μου ευχηθείς όλο να παραμείνω για πάντα στην κατηγορία Β για τους άνθρωπους που σκέφτονται και λειτουργούν έτσι. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ. Δεν θα ήθελα με τίποτα να συσχετιστώ με έναν άντρα που θα συσχετιζόταν μαζί μου επειδή θα με θεωρούσε κατηγορία Α. Ξέρω εκ του προτέρων ότι δεν είμαι κατηγορία Α με βάση αυτά που λες και δεν έχει πρόβλημα. Χαίρομαι Συγγνώμη αν κάποιοι προσβλήθηκαν, απλά ήθελα να ακουστεί η συζήτηση που κάνουμε εμείς οι άντρε στις σκοπιές μέσα στη νύχτα, όταν πίνουμε καφέ μετά από hangover, σε ένα γρήγορο διάλειμμα δίπλα στη λάντζα και όταν ανταλλάσσουμε μηνύματα μεταξύ μας με την οθόνη του κινητού μακριά από το οπτικό πεδίο του γυναικών. Λοιπόν, αυτό ήταν το κείμενο του φίλου. Λογαριάζοντας χωρίς το ξενοδόχο. Έχω σχολιάσει καθ' όλη τη διάρκεια που το διάβαζα. Ίσως και λίγο έντονα. Απολογούμε για τον έντονο ζουβλισμό. Με ρώτησε κάποιο χθε, είσαι φεμινίστρια. Και είπα, Όχι, δεν είμαι φεμινίστρια. Είμαι μεταφεμινίστρια. Η φεμινίστρια τρίτου κύματο. Δεν έχω την οτροπία ότι όλοι οι άντρε είναι γαϊδούρια, ότι όλοι οι άντρε είναι άχρηστοι, και ότι του άντρε πρέπει να του πετάξουμε στον κοιάδα, και ότι όλε οι γυναίκε είμαστε αξιόλογε, και όλε οι γυναίκε είμαστε χρήσιμε, και οι γυναίκε αξίζουν περισσότερο από του άντρε. Θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσουν αυτοί οι διαχωρισμοί άντρα-γυναίκα, ετεροφιλόφιλο, ομοφιλόφιλο και δεν ξέρω τι άλλο, και πρέπει να βλέπουμε ανθρώπου. Πρέπει να βλέπουμε τη ζωή στην ουσία τη. Και τα χρήματα είναι σημαντικά και τα χρήματα χρειάζονται, αλλά δεν είναι το πάνω χρειαζόμαστε και λίγο πνεύμα και λίγο συνέστημα. Πολύ πνεύμα, πολύ συνέστημα, πολύ αγάπη. Α το πάρω αυτό που λες ότι ισχύει, ότι περισσότεροι άνδρες λειτουργούν και σκέφτονται όπω εσένα. Δεν είναι όλοι. Α το πάρω όμω ότι περισσότεροι λειτουργούν και σκέφτονται έτσι όπω εσένα. Άρα, πολλέ γυναίκε οι οποίε παρακολουθούν τα δικά μου τα βίντεο, παρακολουθούν το κανάλι μου, διαβάζουν τα βιβλία μου, και έχουμε στο μυαλό του μια ευρωποιημένη εικόνα των σχέσεων, ότι μια σχέση έχει να κάνει με την αγάπη και όχι με τα χρήματα, ότι ο άνθρωπο που είναι μαζί σου είναι μαζί σου επειδή γουστάρει τρελά, να είναι μαζί σου επειδή περνάτε όμορφα και συνδέεται ωραία, και όχι επειδή θα πάει στο τραπέζι και θα το δουν οι άλλοι και θα ζηλέψουν ή ότι θα, θα σε επιδείξει. Θέλουμε έναν άντρα που να σε επιδείξει, ρε παιδί μου, όχι να σε επιδεικνύει. Όχι να σε επιδείξει. Γιατί οι συνήθω αυτοί που επιδεικνύουν κιόλα δεν μπορούν και να επιδείξουν κιόλα. Γιατί 13 ώρε όλα αυτά που κάνουν ποτέ να προλάβουν. Μπορεί και να μπορούν, δεν ξέρω. Δεν, ξέρω. δεν μίλησε καθόλου για σεξουαλική δυνότητα πάντω. Τίποτα. Τίποτα. Για να είναι κάποιο καλό εραστή και κάποια καλλιερωμένη. Τίποτα. Μα λεφτά, λεφτά, λεφτά. Λοιπόν, αν οι γυναίκε που παρακολουθούν τα βίντεο εδώ στο κανάλι μα Ω uh, ως αποτέλεσμα αυτών, αυτού της παρακολούθησης του βίντεο και της υιοθέτηση των αρχών και αξιών που προσπαθούμε να περάσουμε μέσα από αυτό το κανάλι καταλήξουν να μην μπορούν να παντρευτούν έναν τέτοιο άντρα, αγόρι μου, κέρδο θα είναι. Κατά τη γνώμη μου πάντα, κέρδος θα είναι για τις κοπέλες αυτές. Κέρδο θα είναι. Κέρδος θα είναι. Να υπενθυμίσω ότι λέμε πολύ συχνά εδώ στο κανάλι ότι αν κάποιος θέλει πραγματικά να αποκτήσει παιδιά, είτε άντρα είτε γυναίκα. Οι λόγοι για τους οποίους αποκτά κάποιος παιδιά δεν είναι ούτε για να αποκτήσει ε, κάποιον ο οποίος να πληρώνει τα έξοδα των παιδιών και δεν ξέρω εγώ τι άλλο πώς το σκέφτεται αυτό, ο, αυτός ο φίλος. Αν θέλεις να αποκτήσεις παιδιά είναι γιατί ζεις μια πλήρη ζωή, μια ζωή γεμάτη αγάπη και ευτυχία και θες να μοιραστεί αυτή την ευτυχία με νέους ανθρώπους που θα φέρεις στον κόσμο. Και αν κάποιο θέλει να αποκτήσει παιδιά και δεν βρίσκει κατάλληλότερη, στην εποχή μα μπορεί να κάνει και μόνο του παιδιά. Και ο γάμο, εάν είναι γάμο για τέτοιο λόγο, καλύτερα να μην γίνει. Δεν θέλω να πιστέψω ότι περισσότεροι γάμοι γίνανε έτσι. Αν όμω ισχύει αυτό το πράγμα, αυτή οι γάμοι που έχουν γίνει αυτού του λόγους, να διαλυθούν. Κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρω. Μεγάλο βίντεο. Μεγάλη συζήτηση. Θα δούμε και στα σχολεία τι θα γίνει. Προσοχή. Ε, ας είναι τα σχόλιά μα ευγενικά και ανθρωπιστικά. Δεν θα μιλήσω για πολιτικό ορθά γιατί γνωρίζετε, δεν είμαι του πολιτικού ορθού. Δεν είναι σίγουρα με παρακολουθεί. Σίγουρα. <laughs> λοιπόν, την αγάπη μου και στο φίλο που στείλει την επιστολή και σε εσά που θα σχολιάσετε. Ε, χρήσιμο, γόνιμο, αντίλογο. Γιατί όχι. Λογαριάζουμε χωρί το ξενοδόχο. Λε, αλλά να σου πω κάτι, δεν χρειάζεται ξενοδόχο. Γιατί το έχω πει πολλέ φορέ ότι δεν είναι ανάγκη να παντρευτεί. Δεν είναι και να έχει ερωτική σχέση για να είσαι καλά. Δεν είναι απαραίτητο. Αν δεν θα έχει μια υγιή ερωτική σχέση, αν δεν θα έχει ένα καλό γάμο, έναν πραγματικό γάμο, που άλλο θα σε παντρεύεται επειδή σε θέλει να είσαι για πάντα στη ζωή του, όχι σε παίρνει και μετά μα αυξηθεί ε, το εισόδημά του και πάρει προαγωγή στη δουλειά του, θα θέλει να ανταλλάξει μια καινούρια. Τότε δεν μην παντρευτεί. Κατά τη γνώμη μου. Τα φιλιά μου. Γεια σα! Είμαι σίγουρη ότι αυτό το, το, το βίντεο θα έχει πολλέ αντιδράσει. Είπαμε, κόσμια. Όχι πολιτικό ορθά, κόσμια. Γεια. Mm. Yeah.